Γεια σε όλου. Άδειε, καρδοντά Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω να σα εξηγήσω γιατί το PC Market γενικώ ε, πάει κατά διαόλου. Πρόσφατα έχουμε δει μεγάλε εταιρείε να απολύουν χιλιάδε από κόσμο προσπαθώντα να περιορίσουν τα λειτουργικά του έξοδα. Πολλοί λένε ω δικαιολογία από του CEO ότι το Market δεν πάει καλά και γι' αυτό. Διώχνουμε κόσμο. Είναι αυτό όμως πραγματικά, ρε παιδιά, η αλήθεια σε όλη αυτή την ιστορία. Για να καταλάβω το ότι, για να μάθω ακριβώ το τι γίνεται, επικοινώνησα με κάποια από τα contacts που έχω μέσα στην ε, βιομηχανία. Βασικά στο sales κομμάτι, οι οποίοι έχουν δεδομένα, έχουν νούμερα τα οποία είναι απόρριτα. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εμεί. Οι σε αυτά τα νούμερα των πωλήσεων. Λοιπόν, τι μου είπε τώρα ε, το contact μου, Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι ήταν το 2019. 2019, να θυμίσω, ήταν η χρονιά προ-COVID. Προ Παρόλα Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του COVID-19, 2020-2021, η ζήτηση, παιδες, αυξήθηκε αναλόγως στην κατηγορία του προϊόντος από 160 μέχρι 200%. Τα Τρελό νούμερο, ε. Αυτή τη στιγμή η ζήτηση σε σχέση με το 2019 είναι 110%. Το οποίο φυσικά είναι πολύ κατώτερο από τα επίπεδα του 2021 και του 2022. Κατά τη διάρκεια του COVID, πάρα πολλέ εταιρείε αναγκαστήκαν να αυξήσουν πάρα πολύ την παραγωγή τους. Για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση και φυσικά για να βγάλουν και περισσότερα λεφτά. Επίση, ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι τη κατηγορία είναι τα gaming PCs. Εντάξει, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το gaming. Από τη στιγμή που υπάρχει delay για την RTX 5000 της Nvidia και η RTX 4090 έχει κλείσει κοντά δύο χρόνια στην αγορά. Είναι από τις κάρτες γραφικών που έχουν παραμείνει το, σχεδόν το πιο προ... μεγάλο διάστημα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κάποια οπότε διαφορά σε επιδόσεις. Γιατί να πάει κάποιος να αγοράσει καινούριο hardware, αν έχει ήδη hardware. Γι' αυτό και περιμένουν, για αυτούς τους λόγους, περιμένουν όλοι ένα πολύ κακό υπόλοιπο του 2024. Ένα ακόμα θέμα είναι ότι οι διοκτήτες των εταιριών και οι μέτοχοι συνήθισαν στα πολύ ψηλά κέρδη της περίοδου του COVID και δεν δέχονται κάτι χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2021 και 2022. Λένε αφού βγάζαμε τόσα πολλά λεφτά τότε, γιατί τι έχει γίνει, γιατί έχει πέσει. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ήταν μια γραμμή που ανέβαινε σταδιακά, αλλά αυτή τη στιγμή η γραμμή αυτή έκανε ένα spike, ανέβηκε τεράστια στο 2021-2022 και ξαναπήγε στα νορμάλια δεδομένα. Δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Λέει εμεί, γιατί να μην συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα κέρδη. Ε, να κάνουμε ένα COVID, παιδιά, ακόμα να έχετε τα κέρδη αυτά που γουστάρετε. Παρόλο, παρόλο που το 2023, σαν χρονιά, ήταν καλύτερη από το 2019, δηλαδή υπήρχε αύξηση. Επίση, τα προϊόντα που πουλάνε σαν τρελά είναι αυτά που έχουν να κάνουν με το AI. Οι κάρτε γραφικών, ειδικά τη Nvidia, οι H100, H200, πουλάνε τρελά που έχουν να κάνουν με το AI. Οπότε λέει και η Nvidia, γιατί να κάθομαι εγώ να φτιάχνω 40, 90, 40, 80. Τα τσιπάκια αυτά τα χρησιμοποιώ, κάνω τις H100, H200, τις πουλάω 40 χιλιάδικα και τελειώνει. End of story για μένα. Θέλω άδειε Microsoft Office και να πληρώσω αυτά που πραγματικά αξίζει και όχι αυτά που ζητάει η Microsoft. Kiss Fan Office 2021. Θέλουμε, είπα 5 άδειε, 77 και 75. Θα βάλετε το κουπονάκι, μένα μου το έδειξε Airy 75 και 25. Place order, PayPal, το απόλυτα ασφαλέ, guys. 75 και 25 ευρώ για 5 αδειούμπε Office 2021. Thank you for your purchase. Πληρώσαμε. Order number, και θα μου έρθει το κλειδί στο email. Αφού πλήρωσα, στα 2-3 λεπτά έλαβα το email από το KissFan, το οποίο έχει τον κωδικό του κλειδίου μέσα. Μην τον χάσετε αυτό το email, τουλάχιστον αποθηκεύσετε το κλειδί. Τέρμα, το βάζετε, 5 άδειε office, με κόστος κάτω από 80 ευρώ. Η δικιά μου άποψη τώρα, σε αυτά που μου ανέφερε το... η επαφή μου. Ναι, τα νούμερα είναι υψηλότερα, όπως λέει, σε σχέση με το 2019, αλλά σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι ήταν στο COVID-19. Όπως ανέφερα, όπως είπε και αυτός, οι μέτοχοι θέλουν παραπάνω λεφτά, οι CEOs θέλουν παραπάνω λεφτά, έχουν βγει έξω τώρα για αίμα γιατί δεν έχουν αυτά τα λεφτά, οπότε λέει τι θα κάνουμε, θα διώξουμε κόσμο. Ένα πολύ σημαντικό, όταν δεν υπάρχει καινούριο hardware, γιατί ο άλλο να μπει στη διαδικασία να αγοράσει καινούριο το φορτικό, να αγοράσει καινούριο κουτί, να αγοράσει καινούριο και βλέπουμε ακόμα και οι επεξεργαστέ που βγήκανε, Εντάξει, έχει γίνει αυτή η φλόμπα με του επεξεργαστέ Intel. Βλέπουμε τώρα με την AMD, έβαλε του καινούριου 9.000 επεξεργαστέ και δεν είναι η διαφορά των επιδόσεων τόσο σημαντική. Σε μερικέ περιπτώσει είναι και χαμηλότερη. Από το να... Δηλαδή, έχει Έξε έναν 7.000. Δεν υπάρχει απολύτω, παιδιά, κανένα νόημα να πάτε σε 9.000 σειρά αυτή τη στιγμή. Κανένα απολύτω νόημα. Ειδικά αν έχετε ένα επεξεργαστή 7.800XTD, ούτε καν να το σκεφτείτε να πάτε σε οποιονδήποτε 9.000. Ειδικά σε gaming θα χάσετε. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγάλει, όταν θα βγάλει τους 6D, τους οποίους λέει η AMD θα καθυστερήσει τώρα, μάθαμε ότι θα τους καθυστερήσει, προφανώς ήδη το τι έγινε με τη σειρά 9000 και λέει κάτι να τους φτιάξω λίγο καλά για να τους βγάλω, μη με κράξουνε πάλι. Η Nvidia ήταν για να κυκλοφορήσει τις 5000 ήδη λέγαν κάποιοι από το καλοκαίρι, στην κόμμη του τους βλέπαμε. Τίποτα, δεν την ενδιαφέρει. Η Nvidia αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί στο AI, φτιάχνει κάτι γραφικών σαν τρελή, πουλάει σαν τρελή, δεν έχει βάλει πια ε, αποκλειστικότητα στο ποιου θα πουλάει, είναι τόσο πολύ η ζήτηση που δεν προλαβαίνει. γιατί να διαφεθεί να φτιάξει την 5.000 και γιατί να μπει στον κόπο αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμό, έχετε δει από την AMD να βγάλει κάποια κάρτα γραφικών που να χτυπήσει την Nvidia, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμό, λέει άστο μωρέ, όσο μπορώ το καθυστερώ, γλιτώνει λεφτά από το RD, τρελά λεφτά και πουλάει όλο του υπάρχον stock. Ε, το οποίο υπάρχουν stock πια έχει βελτιστοποιήσει την ε, μέθοδο κατασκευή, οπότε βγάζει ακόμα περισσότερα λεφτά. Ε, λένε για το 2025, αρχέ του 2025, θα δούμε την 5000 σειρά, old και πότε, πιο πιθανό τη CS. Αυτό είναι και ένα λόγο που σκεφτόμαστε να πάμε στη CS για να δούμε την καινούργια σειρά τη Nvidia. Φανταστείτε να πάμε και να μην βγει. Επίση, από τη στιγμή που οι 4090, 4080, 407 καλύπτουν. Ε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, όπω είπα, δεν υπάρχει καμία, ε, κανένα νόημα να χτίσει κάποιο να κάνει ένα καινούριο σύστημα και να βγουν οι 5.000. Προσέξτε, και να βγουν οι 5.000. Τι γίνεται τώρα, το κόλπο. Άντε, μερικοί χρήστε που κάνουν upgrade, guys, να αλλάξουν το φορτοτικό. Αν η 5.000 σειρά είναι πιο ενεργοβόρα από την 4.000, ελπίζω πω αυτό δεν θα είναι. Απ' την άλλη, οι κατασκευάστε του ελπίζουν ότι αυτό θα, είναι το, αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει νόημα να αλλάξει επεξεργαστή. Να βάλει ποιον. Όπω σα είπα, 7.000 θα πάνε πάρα, πάρα πολύ καλά πέντε στου 9.000. Με την Intel έχετε δει τι γίνεται. Οπότε και να βγουν οι καινούργιε κάρτε γραφικών. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω τι θα γίνει τη τελή. Α, θα βγουν οι χρήστε, θα αλλάζουν συστήματα και θα κάνουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι σοβαροί επεξεργαστέ. Τώρα δεν ξέρω αν η Intel θα καταφέρει να κάνει κάτι με του καινούριου Arrow Lake. βγήκαν κάποια benchmarks, κάποια leaks στο Geekbench. Ε, Intel Core Ultra 9 285K λέει ότι είναι πιο γρήγορος από το 14900 ks και από το 9950X. Εντάξει, άμα ήταν πιο αργός, ε, αυτό, ε, ε, τότε η Intel δεν θα, θα έπρεπε να πάει να κρυφτεί. Αλλά είδα τα αποτελέσματα, η διαφορά με τον 9950X και με τον 13900, ο οποίος είναι παρόμοιος με το 14900, δεν είναι μεγάλη, ειδικά σε single core. Ίσως έχουμε πάει, περνάμε μια περίοδο της πληροφορική, Μέχρι τώρα η πληροφορική έκανε τεράστια άλματα. Τεράστια. Γενιά από γενιά υπήρχε τεράστια διαφορά σε επιδόσει. Στο πλήσιο των περιπτώσεων τουλάχιστον υπήρχε μια τεράστια διαφορά επιδόσεων. Τελευταία, βλέπουμε ότι η διαφορά των επιδόσεων γκάι αρχίζει και μικραίνει. Αρχίζει και γίνεται πολύ μικρότερη. Γιατί συμβαίνει αυτό. Μειώσαν τα λεφτά που δίνουν στο RD, δεν νομίζω. Έχουν γίνει πιο χαζοί επιστήμονε που τα βγάζουν, δεν νομίζω. σω έχουμε φτάσει σε, ε, ε, τα τσιπάκια, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που το να καταφέρουμε να ξεζουμίσουμε κάτι παραπάνω από αυτά, χωρί να έχουμε μια εντελώ καινούργια αντιμετώπιση, μια εντελώ καινούργια ιδέα, να μην μπορεί να αποφέρει τα αναμενόμενα, μην ξεχνάμε. Zen 5 είναι ένα Zen 4 βελτιωμένο. Δεν είναι σχεδιασμένο ξανά από λευκή κόλλα. Η σειρά 14 ε, τη Intel είναι στην ουσία μια πουσαρισμένη 13η σειρά. Δεν είναι κάτι ριζικά ανανεωμένο. Ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούμε ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούν και να βρουν κάποιες διζικές αλλαγές που θα επιφέρουν και τις ανάλογες επιδόσεις. Αυτά, τα λέμε.